Θα είναι μαζί μας παρέα εδώ στο Λίμπερο ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Όντως. Λέγαμε ότι αν έπαιζες θες μπορεί και να σκόραρες. Γιατί όχι. Νομίζω ότι ο προσωπικός στόχος είναι να μην τη δεχόμαστε γκολ και η δουλειά μου είναι αυτή. Τώρα έχουμε ικανότατους φόρ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ σε βγάλαμε, όχι να μας πεις νομικά. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Έχεις σκοράρει ποτέ? Σε μικρότερες ηλικίες. Ναι, πας πει, γενικότερα μικρότερα μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω μπροστά και να βάζω γκολ. Αλήθεια, και πώς προέκυψε η αλλαγή, η επιστροφή δηλαδή στα goal post σε μια πολύ αντίθετη θέση? Προέκυψε γιατί τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, στις ακαδημίες κιόλας που ήμουνα, και αναγκάστηκα και μπήκα τερματοφύλακας. Ήταν η φάση η οποία έγινε πέναλτι, το πιασά και από τότε ο προπονητής δεν με ξανάφησε να παίξω μέσα. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι, ναι. Θα πρέπει Χριστούγεννα πάσα και στην ονομαστική εορτή του παιδιού που τραυματίστηκε να στείλει λουλούδια, έτσι. Και μία... εντάξει, ήταν σε πιο μικρές ηλικίες. Ναι, τότε... εντάξει, το κατάλαβα. Δε, φαντάζομαι. Σε τι ηλικία όμως είναι, πες το. Ήμουνα 9 χρονών. Α, πολύ μικρός. Ναι, ναι. Νωρίς πάρθηκε η απόφαση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο προπονητής μπορεί. Ήσουν πολύ ανεπτυγμένος. Ίσως και γι' αυτό, ας πούμε, ο προπονητής συνέχεια το είδε αυτό. Ναι, μπορεί να το πούμε και έτσι. Μπορεί να το πούμε και έτσι. Είμαι λίγο πιο ψηλός από τα υπόλοιπα παιδάκια. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά όπως κάθε παιδάκι του αρέσει να βάζει γκολ, θέλει να ανεβαίνει μπροστά και. Εντάξει. Και στα 9. Είναι η ουσία του ποδοσφαίρου αυτό. Σαν τερματοφύλακα σε έχει σκοράρει? Αυτή ήταν η ερώτηση. Από τότε που, δηλαδή, που φόρεσε τα γάντια, έχει πετύχει γκολ είτε με πέναλτι, είτε από προώθηση, είτε με οποιοδήποτε τρόπο? Ναι, ναι, βεβαίως. Σε μικρότερες ηλικίες, όπως και στην ΚΑΠΑ 20 με τον Λεβαδιακό και πιο παλιά, σε ηλικία 17-18 χρονών, έχω σκοράρει και από το ένα τέρμα στο άλλο, αλλά και με πέναλτι. Το έχεις λοιπόν. Και την προώθηση και το πέναλτι. Μ' αρέσει να παίζω γρήγορα και να παίζω το σύντριφόρ. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε θεωρώ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση το ποδοσφαιριστή. Από μια γειτονιά της Αθήνας, έχοντας περάσει από Ακαδημίες ΑΕΚ, Ακαδημίες Ολυμπιακού, πας Γιάννενα, Λεβαδιακό, Πανθρακικό, εκεί γύρω στα 28 να βρίσκεις ένα ποδοσφαιρικό παράδεισο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, και αναφέρομαι στο συμβόλαιο που έκανες με τον ΠΑΟΚ και στην ανανέωση που ήρθε αμέσως μετά. Θα συμφωνήσω και θα πω το εξής, ότι μου ήρθε νομίζω ότι στην κατάλληλη ηλικία, γιατί νομίζω είμαι πιο έμπειρος αυτή τη στιγμή και μπορώ να διαχειριστώ όλες τις καταστάσεις. Έχω περάσει πολλές δύσκολες στιγμές και αυτές οι στιγμές με έφτασαν εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και μπορώ να αξιοποιήσω τα καλά. Δύσκολες στιγμές, ποδοσφαιρικά δύσκολες εννοείς, έτσι? Αρκετές δύσκολες στιγμές σε ομάδες που βρισκόμουν, γιατί ήμουν σε πιο μικρότερες ηλικίες και να προσπαθήσω να παίξω. Πέρασα αρκετά δύσκολα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα εύκολα στο ποδόσφαιρο. Έρχονται κάποιες δυσκολίες που νομίζω ότι όσες δυσκολίες και να περνάς, πρέπει να είσαι εκεί και να είσαι δυνατός. Τώρα, κάνω πιο δυνατό. Αλέξανδρε, τώρα που μπορούμε να πούμε ότι κατά μία έννοια και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και να παραμείνεις με επιτυχίες και για πολλά χρόνια, φαίνεται ότι βρίσκεις την ποδοσφαιρική σου ηθάκη στον ΠΑΟΚ. Θα ήθελες να μας πεις λίγο το τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει? Δηλαδή, το καλοκαίρι σου έγινε μία πρόταση η οποία περιελάμβανε μία αρκετά σύντομη συνεργασία, μιλώντας για τη χρονική της διάρκεια. Πώς το είδες εσύ, πώς πήρες την απόφαση να έρθεις? Ήταν μια πρόκληση ουσιαστικά την οποία ήθελες να την κερδίσεις και πίστευες τόσο πολύ στον εαυτό σου ότι θα καταφέρεις να μείνεις και παραπάνω? Νομίζω ότι μου δίνεται καλή πάσα για να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είδες, βάζουμε και εμείς καμιά σύντομη, βάζουμε και εμείς. Παίζαμε και εμείς κάποτε, Αλέξανδρε, ποδοσφαιρό, μην νομίζεις. Μην κοιτάς που δεν τα καταφέραμε όπως εσύ. Νομίζω ήταν πολύ έτσι
παράτολμο να κάνω μια τέτοια κίνηση, γιατί βρισκόμουν σε μια ομάδα που ήμουν βασικός, έπαιρνα χρόνο συμμετοχής και για ένα ποδοσφαιριστή είναι το πιο σημαντικό να αγωνίζεται. Πήρα μια απόφαση η οποία ήθελα να δοκιμάσω πράγματα, καινούργια πράγματα, καινούργιες προκλήσεις. Ο ΠΑΟΚ σου δίνει αυτή τη δυνατότητα και νομίζω ότι ο ένας χρόνος ήταν και από τις δύο πλευρές και θέλαμε και από την πλευρά του ΠΑΟΚ να δει αν μπορώ να ανταπεξέλθω στις καταστάσεις αυτές και σε ένα μεγαλύτερο σύλλογο, όπως και εγώ ήθελα να δω αρχικά εάν είμαι σε φάση και είμαι σε θέση να μπορέσω να μπω σε αυτό το κλίμα, να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες και να δω αν μπορώ να τα καταφέρω. Και ήταν ο λόγος που επέλεξα και εγώ να μείνω στην ομάδα για ένα χρόνο. Εάν δεν θα τα κατάφερνα, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα σηκώνω το χέρι και φεύγω με το κεφάλι ψηλά, πάω να βρω την πορεία μου κάτω σε μια άλλη ομάδα. Αλλά νομίζω ήταν το πιο δίκαιο και από την ομάδα και από μένα να έρθω σε αυτό το σύλλογο να δοκιμάσω τις δυνατότητες μου και να δω αν αξίζω να βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Αυτό το είδα. Είδα ότι όχι μόνο μπορώ να μείνω, αλλά μπορώ να καταφέρω και πράγματα. Κάθε μέρα στην προπόνηση θέλω να αποδεικνύω ότι είμαι εδώ και προσπαθώ εδώ, και αν μπορούν να με δούνε και να με χρησιμοποιήσουν σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Αυτό έκανα σε όλη τη ζωή μου και δεν θα σταματήσω να το κάνω όπως να μπορώ. Μάλιστα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι νόμος σε πολλούς ανθρώπους, βέβαια, και στην οικογένειά μου που βρίσκομαι εδώ, αλλά και στην ομάδα η οποία έτσι με προσέγγισε από την πρώτη στιγμή, μου έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Από την πρώτη στιγμή που βρίσκομαι στην ομάδα μέχρι και τώρα είναι δίπλα μου και με στηρίζουν και με βοηθάνε να εξελίσσουμε σαν ποδοσφαιριστής. Και βέβαια χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ να μιλάμε. Μάλιστα. Πολύ ρεαλιστική και έτσι όρημη προσέγγιση. Και το λέω γιατί ο τερματοφύλακας στα 28 ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή τώρα αρχίζει και γίνεται στα μετά τα 28 αρχίζουν οι τερματοφύλακες και αποκτούν εκείνη την εξαετία, εφταετία που τους απογειώνει ή τους αφήνει, ξέρεις, τη μετριότητα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω γενικότερα για τη θέση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, όταν αποφασίζει το καλοκαίρι, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, Γρηγόρη, σωστά, να αλλάξει εδώ στον ΠΑΟΚ, υπάρχει ήδη ο Ρέι. Είναι μια μεταγραφή από την Αργεντινή, ένας παίκτης που δεν ήρθε για να καθίσει στον πάγκο, έτσι το γνώριζες, το φαντάζεσαι. Θα μου πεις ποιος ορίζει, ποιος παίκτης θα κάνει στον πάγκο και ποιος όχι. Κανένας δεν το ορίζει, μόνο ο προπονητής. Αλλά μερικά πράγματα στο ποδόσφαιρο τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Έρχεσαι λοιπόν με ποια, συμφωνεί με τον ΠΑΟΚ, με ποιο σκεπτικό, ότι παίρνω ένα συμβόλαιο και θα παλέψω να δείξω ποιος είμαι? Να ξεκαθαρίσω ότι ήρθα στην ομάδα, πρώτα το συζήτησα με τον μάνατζερ μου, μετά και με την οικογένειά μου για να πάρω μια απόφαση. Επειδή είμαι και λίγο εγωιστής σαν άνθρωπος και μου αρέσει να βάζω υψηλούς στόχους, πήραμε την απόφαση και είπαμε ότι ξέρουμε που βρισκόμαστε, ξέρουμε ότι έχει επενδύσει η ομάδα σε έναν τερματοφύλακα Αργεντίνο και ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι όταν υπάρχουν δυσκολίες μπαίνω πιο μέσα, πιο βαθιά στο πρόβλημα και θέλω να μου δίνει περισσότερο κίνητρο να βελτιωθώ και να καταφέρω τους στόχους μου. Σας πληροφορώ ότι με το που άκουσα ότι πήρε τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ ήμουνα πιο ενθουσιασμένος και πιο σίγουρος για την κίνηση αυτή. Ήθελα να υπάρχει ανταγωνισμός, ήθελα να βελτιωθώ και εγώ σε πολλά κομμάτια και νομίζω ότι μέσα από τον ανταγωνισμό, τον υγιή βέβαια, γίνεσαι και πολύ καλύτερος. Ήταν νομίζω μια επιλογή η οποία την πήραμε το καλοκαίρι, η οποία θα έλεγε ότι ναι βέβαια θα είσαι πίσω από το βασικό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που είναι και ξένος που έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα για αυτόν, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερο κίνητρο για μένα
στο να έρθω να πάρω τα παιχνίδια του κυπέλου στην αρχή, να δείξω ότι είμαι εδώ, δείτε με, και στη συνέχεια, εάν αξίζω, εάν βλέπει ο προπονητής ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, όπως είπα και στην πρώτη δήλωση που έκανα, να με χρησιμοποιήσει για το πρωτάθλημα. Τώρα ας πάμε λίγο πιο έτσι μπροστά, ας προχωρήσουμε λίγο μέσα στην χρονιά, να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι στην Εξάνθη, το οποίο μπορεί στην πορεία, γιατί υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος, να πούμε και ότι ήταν ορόσημο για τη δική σου παρουσία στον ΠΑΟΚ. Πριν από αυτήν την αναμέτρηση ενημερώνεσαι και φαίνεται και από τις προπονήσεις ότι θα είσαι βασικός. Άρα ουσιαστικά σου δίνεται μία ευκαιρία πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά για να δείξεις ότι αξίζεις κάτι παραπάνω. Είχες άγχος πριν από αυτό το παιχνίδι? Πώς το διαχειρίστηκες? Ουσιαστικά επειδή ήθελες να αποδείξεις πράγματα, αυτή η θέλησή σου μπορεί να υπερνίκησε και οποιοδήποτε άγχος ή πίεση μπορεί να είχες? Να ξεκαθαρίσω ότι άγχος έχουμε σε όλα τα παιχνίδια. Αν δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει ουσία. Εγώ όταν παίζω με άγχος είμαι πολύ καλός, από τη δική μου έτσι άποψη. Όταν δεν έχω άγχος, τότε προβληματίζομαι και λέω για ποιο λόγο δεν υπάρχει άγχος. Νομίζω ότι φυσικά και χωρίς τους συμπαίχτες σου, χωρίς τη βοήθεια των συμπαίχτων σου, δεν θα έχεις πάρει, όχι αποτέλεσμα στην Ξάνθη, δεν θα έχεις πάρει αποτέλεσμα ούτε στον Αιγινιακό. Νομίζω προσπαθώ να δίνω μεγάλη βαρύτητα στην επικοινωνία με την ομάδα μου, στην καλή άβρα και τη μεταδοτικότητα, γιατί όταν το φύλακα από πίσω βλέπει τα πάντα. Και όσον αφορά το παιχνίδι της Ξάνθης, ήμουνα πάρα πολύ σίγουρος από την πρώτη και όλα στιγμή, από την αρχή της εβδομάδας, βέβαια από την αρχή της εβδομάδας, εννοώντας μετά το παιχνίδι του Γυμιακού που αναφέρθηκε ο προπονητής και με έπιασε και μου εξήγησε τι γίνεται, ήμουνα πάρα πολύ σίγουρος ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα, θα κερδίσουμε στη Ξάνθη. Αυτό ήθελα να μεταδώσω στους συμπαίχτες μου. Αυτό έγινε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ωραία. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι μόνο η δική σου επιλογή από την πλευρά του προπονητή, είναι και η παρουσία και άλλων Ελλήνων παικτών που ουσιαστικά δείχνουν ότι ξεκινάει ο ΠΑΟΚ μια αντεπίθεση και διορθώνει αυτή την αδυναμία που έχει μακριά από την έδρα του. Εγώ θέλω και την άποψή σου βέβαια. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνεται μια κουβέντα τόσο πολύ για ξένους και Έλληνες, αλλά για μια καλή χημεία. Βέβαια, εσείς ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που γνωρίζετε το πρωτάθλημα, έχετε το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα την πίεση, να αφουγκραστείτε το κοινό. Εσύ πώς το βλέπεις από την δική σου πλευρά, μαζί, δηλαδή εκπροσωπώντας ουσιαστικά και τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου και στο παιχνίδι με την Ξάνθη και στα υπόλοιπα παιχνίδια, τον Λιμιό, τον Πέλκα, τον Κουλούρη, γιατί έχετε παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στα τελευταία παιχνίδια, στην βελτίωση του ΠΑΟΚ και μακριά από την Τούμπα? Ναι, σίγουρα με τις άποψεις ότι πρέπει να υπάρχει μια χημεία μεταξύ της εντεκάδας, πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι και πρέπει να υπάρχει θέληση στο 100%. Φυσικά και δεν τίθεται θέμα Έλληνα ή ξένου, ή Έλληνας ή ξένος. Νομίζω ότι αν δίνει το 100% και προσπαθεί και βοηθάει την ομάδα, φυσικά και αξίζει να βρίσκεται στην εντεκάδα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι από την Ξάνθη που έχω ξεκινήσει κιόλας βασικός στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, βλέπω μεγάλη θέληση, μεγάλη οριμότητα στην ομάδα. Βγάζουμε κυριαρχία και δείχνουμε προς τα έξω ότι έχουμε ενότητα, και αυτό πρέπει να γίνεται σε ομάδα που θέλει να παίζει και να κάνει πρωταθλητισμό. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ έτσι βασικά χαρακτηριστικά στο να πάμε πάρα πολύ ψηλά φέτος. Μάλιστα. Στην Ξάνθη φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ γύρισε το διακόπτη. Εν πάση περιπτώσει ότι κάτι άλλαξε. Τι δεν είχε η ομάδα στο σύνολό της, έτσι, για να κερδίσει στη Νέα Σμύρνη, να κερδίσει στη Λάρισα, να κερδίσει στη Ριζούπολη. Μιλάω για παιχνίδια στα οποία χάθηκαν πολύτιμοι βαθμοί, έτσι. Να μην χάσει στο ΟΑΚΑ ή στο Καραϊσκάκης. Για να μην τα ξεχωρίσουμε τα παιχνίδια, τι άλλαξε, υπήρξε έτσι ένα ηλεκτροσόκ ή απλά ήρθε το timing και γύρισε το πράγμα?
Ή μήπως το είδατε και εσείς τόσο πολύ εγωιστικά και ότι αυτός ο εγωισμός βγήκε και στον αγωνιστικό χώρο από ένα σημείο και μετά. Ναι, ναι. Βασικά δεν ξέρω ακριβώς να σας αναλύσω τι ακριβώς άλλαξε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπει ο προπονητής από πίσω που τα βλέπει πιο σφαιρικά και πιο καθαρά. Αυτό που είδα και αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που μου είπε ο προπονητής μου ότι ξεκινάς και σε μένα και στα υπόλοιπα παιδιά, μία σιγουριά και μία, αν θέλετε να σας πω, σιγουριά βασικά ότι είμαστε εδώ, δεν μπορεί να μας κουνήσει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε σήμερα και είμαστε ο ΠΑΟΚ. Αυτό αισθάνθηκα, αυτό βγάλαμε προς τα έξω και νομίζω αυτό φάνηκε και στον κόσμο. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι θεωρητικό. Το γεγονός ότι για ένα βαθμό ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να τον είχε πάρει, να τους είχε πάρει τους δύο στη Νέα Σμύρνη, δεν είναι πρωταθλητής χειμών αυτός ο άτυπος τίτλος, ας πούμε, που τον έχουμε να συζητάμε, σας απογοητεύει ή σας οπλίζει με πάθος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει περισσότερους βαθμούς, ειδικά σε παιχνίδια όπως με τον Απόλλωνα, όπως με τον Λεβαδιακό, όπως με την Λάρισα. Αυτό όμως δεν έγινε. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Πρέπει να μην ξαναγίνονται, στη συνέχεια αυτά τα λάθη και να μάθουμε την πορεία του πρωταθλήματος ότι πρέπει να παίρνουμε επαγγελματικές νίκες όπως η νίκη με τον Πλατανιά, όπως και στη συνέχεια να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, να μην χάνουμε βαθμούς. Όταν θέλουμε να πάμε για πρωτάθλημα πρέπει να παίρνουμε βαθμούς σημαντικούς και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και δεν κρίνονται τα παιχνίδια στα ντέρμπι, αλλά σε τέτοια παιχνίδια όπως με την Πλατανιά, όπως με τον Λεβαδιακό. Αυτός ο τίτλος, ο άτυπος, όπως είπατε και εσείς, του πρωταθλητή χειμώνα, δεν μας λέει τίποτα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια πυγμή, από εκεί που τελειώσαμε. Και συνεχίζουμε να καταφέρουμε το στόχο που έχουμε βάλει την αρχή της χρονιάς. Μάλιστα. Είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λίμπερο. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η συνεργασία σου, το επίπεδο συνεργασίας με τα δύο άλλα παιδιά που μοιράζεστε τη θέση, τον Ρέι και τον νεαρό του Σκιαμπάνη, για τον οποίο έτσι γενικότερα η κοινωνία του ποδοσφαίρου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την αξία του. Ναι, έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε, κάνει ένα πολύ καλό team. Και με τον Μάριο και με τον Ροντρίγκο είμαστε πολύ δεμένοι. Βέβαια, νομίζω σε αυτό το κομμάτι ευθύνεται και ο προπονητής των φυλάκων που έχουμε, ο κ. Χιλιάθητης, που από την πρώτη στιγμή θέλει να μας βάλει αυτή την ενότητα και αυτή την συνεργασία μεταξύ μας. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που τους έχω δίπλα μου. Με βοηθάνε και στο να εξελισσόμαστε και όλοι μαζί. Και νομίζω κάνουμε μια πολύ καλή τριάδα σε τερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ. Ρεαλιστικά, το έχω ρωτήσει σε δεκάδες τερματοφυλάκες. Μπορεί να υπάρχουν, να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ τριών τερματοφυλάκων σε μια ομάδα, οι οποίοι αναγκαστικά μοιράζονται μια και μοναδική θέση? Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτή τη στιγμή π.χ. αγωνίζομαι εγώ. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι έτσι ώστε να καταφέρουμε το στόχο μας. Πιο πριν αγωνιζόταν ο Ροντρίγκο, έπρεπε εγώ να δίνω όθηση, να δίνω θετική ενέργεια στο να κερδίζουμε, στο να πηγαίνει καλά ο Ροντρίγκο, στο να παίρνουμε βαθμούς. Νομίζω έχουμε ένα κοινό στόχο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Άρρωστος. Υγιής μόνο υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός έτσι ώστε να βελτιώνεται ο Ροντρίγκο, να βελτιώνουμε εγώ, να βελτιώνεται και από πίσω ο Μάριος που έρχεται. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και όχι με μονομένα έτσι να σκεφτόμαστε μόνο την πάρτη μας και να είμαστε εγωιστές σε αυτό το κομμάτι. Και ίσως... Είμαστε ομάδα, σαν ομάδα θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα και όχι ατομικά.
Είναι πολύ ωραίες αυτές τις δηλώσεις που κάνεις, γιατί νομίζω ότι διευκρινίζεται 100% το πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να είναι δεμένη και στα εύκολα και στα δύσκολα και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες. Έχοντας έτσι ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος στο ελληνικό πρωτάθλημα, πώς βλέπεις γενικά τη μάχη του τίτλου? Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι είναι μια μάχη για τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Πώς βλέπεις και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, την κατάστασή τους και το πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί? Δηλαδή, συμφωνείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία στα ντέρπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα να πάρει προβάδισμα, να ανέβει στην κορυφή και να είναι και αυτό το πράγμα ουσιαστικά ένα στοιχείο που θα του δώσει το πρωτάθλημα? Θα σας πω ότι φέτος ευχαριστιέμαι το πρωτάθλημα περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Υπάρχει μια ισορροπία στις ομάδες και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αυτό κάνει πιο πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα μας φέτος. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν μου αρέσει καθόλου. Η ΑΕΚ είναι ανεβασμένη και εμείς είμαστε, νομίζω ότι εμείς είμαστε αρκετά ανεβασμένοι και ψηλά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι, βέβαια, όπως είπα και πριν, και σκεφτούμε τα παιχνίδια ένα-ένα από αρχή σχεδομένης με το Λεβαδιακό και ότι δεν πρέπει να χάσουμε άλλους βαθμούς, θα είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Πολύ ρεαλιστικά. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι ολοκληρώνοντας, Γρηγόρη, έχουμε κάτι να ρωτήσουμε περί του αγωνιστικού? Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, άσχετο. Όχι, νομίζω ότι μας είπε τον τρόπο με τον οποίο πήρε την απόφαση το καλοκαίρι. Τη δύσκολη αυτή απόφαση για τη συνεργασία του, μας τα έχει πει όλα. Οπότε ας πάμε καλύτερα στην ερώτηση τη δική σου. Αλέξανδρε, παίζοντας έτσι σε μικρή ηλικία, μάλλον με καταγωγή από μια γειτονιά της Αθήνας. Έτσι. Και σε ένα περιβάλλον Ηλιούπολης, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Ακαδημιών κτλ. Φανταζόσουν εκείνα τα χρόνια ότι στα 28 θα παίζεις βασικό στον ΠΑΟΚ? Φυσικά και όχι. Άμα μου λέγατε ότι πέρσι θα παίζω φέτος βασικό στον ΠΑΟΚ, θα σας έλεγα πάλι όχι. Πάλι όχι. Αλλά απ' την άλλη είμαι ευλογημένος που μου ήρθε κάτι τέτοιο σε αυτή την ηλικία και μπορώ να το διαχειριστώ. Θα προτιμούσα να μην μου έχει έρθει στα 20 μου ή στα 18 ή στα 21 μου και να μην έχω ζήσει όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις όπως σας είπα και πριν. Ναι, το λες δεύτερη φορά αυτό για τις δύσκολες καταστάσεις. Ορίστε. Ναι, ναι, το λες δεύτερη φορά και φαντάζομαι εννοείς λίγο την περιπλάνηση στην Κύπρο, λίγο την... Ο δρόμος του ποδοσφαιριστή και γενικότερα, ειδικότερα στον δρόμο του τερματοφύλακα, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Στις υπόλοιπες θέσεις χρησιμοποιείται και άλλοι ποδοσφαιριστές, μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Η δική μας θέση είναι η πιο δύσκολη, πιστεύω, και είναι μόνο ένας. Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη για μένα θέση και ότι θέλει πολύ μεγάλη διαχείριση, ηθεμία και οριμότητα. Αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που μου ήρθε σε αυτή την ηλικία. Αυτή τη στιγμή μπορώ να το διαχειριστώ και είμαι έτοιμος 100% στο να κάνω αυτό που γνωρίζω πολύ καλά. Ό,τι έχω περάσει στη ζωή μου, όσες ομάδες έχω περάσει, είναι μια σχολή, ένα κεφάλαιο που θα το κρατήσω βαθιά χαραγμένο και θα με βοηθάει στη συνέχεια. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Υπήρξε στιγμή, γιατί εύκολη δεν ήταν η καριέρα σου μέχρι τώρα, που σκέφτηκες να τα παρατήσεις? Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει καν να περάσει από το μυαλό σου. Θα πρέπει να υπάρχει 100% πυγμή και θέληση να καταφέρεις τα όνειρά σου και το στόχο σου. Βέβαια σε αυτό με βοήθησε και η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, που είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μου και χωρίς αυτή δεν θα καταφέρει τίποτα. Να με κρατάει στις δύσκολες στιγμές και να είναι δίπλα μου και να με στηρίζει. Εάν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε δίπλα σου, πάντα καταφέρνεις τους στόχους σου και δεν τα παρατάς. Ωραία.
Και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Πολύ ειλικρινή και πολύ ειλικρινής και αληθινή. Πολύ, πολύ συνειδητοποιημένος για τα 28. Είναι αυτή η εξήγηση με τους τερματοφύλακες. Τελικά δεν είχε άδικο αυτός ο προπονητής που του άλλαξε θέση. Και δεν έχουν άδικο και αυτοί που ουσιαστικά υποστηρίζουν και αποδεικνύεται κιόλας ότι είναι μια θέση στην οποία θέλει μια παραπάνω ωριμότητα. Εκεί το 28, 35, 37. Και τώρα, γι' αυτό του είπα ότι τώρα ξεκινάει. Είναι η καλύτερη ηλικία. Τώρα ξεκινάει το τερματοφύλακας. Έχω μια ερώτηση ακόμα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες γιατί δίνεις και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Το έχει, ναι. Έχεις ξεχωρίσει κάποιον έτσι τερματοφύλακα χωρίς να σε φέρω σε δύσκολη θέση από το ελληνικό πρωτάθλημα? Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Γιαννιώτη και εγώ, εκφράζοντας και την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι δεν γίνεται καθόλου τυχαία. Πραγματικά το παιδί είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και το αξίζει. Βέβαια, να πω ότι έχουν πάρα πολύ αξιολόγους τερματοφύλακες. Η δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Ο Γιαννιώτης είναι ένα πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και από πέρυσι από τον Πανιόνιο. Είναι το παράδειγμα που σας είπα ότι ένας τερματοφύλακας πρέπει να παίρνει παιχνίδια πάνω του για να εξελίσσεται. Και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλά που φύγει από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Ατρόμητο έτσι ώστε να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι και ο Γιαννακόπουλος της Κέρκυρας είναι πάρα πολύ καλός, ο Κουτζαβασίλης ο οποίος αγωνίζεται τώρα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς Έλληνες τερματοφύλακες και νομίζω ότι οι ομάδες θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις και τελειώνουμε. Η πρώτη. Είσαι θειασότης τόσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο πιο ψηλά θα φτάσω και δεν υπάρχει ταβάνι για τον ποδοσφαιριστή? Ακριβώς αυτό είναι αυτό που πιστεύω. Ό,τι δίνεις παίρνεις στη ζωή. Εάν είσαι δουλευταράς και ταλέντο να μην έχεις πάρα πολύ μεγάλο και είσαι συγκεντρωμένος και κάνεις focus στη δουλειά σου, πάντα ανταμείβεται κάποιος και δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό ισχύει και γενικότερα στη ζωή μας. Γρηγόρη. Νομίζω ότι. Να μας πει ποιο τερματοφύλακα θεωρεί κορυφαίο στον κόσμο. Ναι, και αυτή είναι καλή ερώτηση. Δεν κάποιον... θα πω έναν, θα πω δύο. Έχεις κάποιον πρότυπο? Καλά, αφού δεν είπες να πεις 11, εντάξει, μέχρι το 2 το αντέχουμε. ναι, κορυφαίο για μένα θεωρώ το Μπουφόν. Βέβαια, το λόγο ότι έχει φτάσει στα 39 του, μπαίνει 40 και ο άνθρωπος αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και το θαυμάζω για ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Και τον αγαπημένο μου τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή, τον Σαμίρ Χαντάνοβιτς, τη Σίντερ. Ξέρει να διαλέγει ο άνθρωπος. Εγώ εκεί θα τον πήγαινα τώρα. Πού και θα του έλεγα: πες μας ότι είσαι και Γιουβέντους, να συγκινηθούμε. Αλλά εδώ τώρα ο Κώστας είναι Ίντερ, οπότε πρόσεξε τι θα πεις. Επιλέγεις και μία από τις δύο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον παρακολουθώ. Έχω μιλήσει μαζί του κιόλας. Έχω προσπαθεί να πάρω ό,τι καλό έχει να μου πει. Τεχνικά είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω και μου αρέσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξελιχθώ. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Είσαι περιβόλη, δηλαδή θα μπορούσε να πάει η συζήτηση πολύ μακριά. Θα χάσει και την προπόνηση στο τέλος. Σήμερα... προπόνηση δεν έχουμε πλέον, ναι. Τελειώσαμε. Χαρίστηκε. Ξεκινήσαμε διακοπές μας. Αυτά είναι η πολυτέλεια. Ούτε γυμναστήριο, ούτε τίποτα από σήμερα. Κατάλαβες. Πώς θα βελτιωθείτε δηλαδή τώρα, αν αρχίσαν διακοπές από σήμερα? Έχει βγει το πρόγραμμα των διακοπών και νομίζω ότι με αυτό το πρόγραμμα που μας βγάλανε μόνο ήρεμοι δεν μπορούμε να είμαστε. Γιατί? Έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά σκληρό και χρονοβόρο, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε καλή κατάσταση. Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε. Οι διακοπές νομίζω οι δικές μας πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι και όχι τώρα. Έτσι. Τώρα το καλό για εσάς είναι το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει να κυνηγήσετε τη γαλοπούλα να την πιάσετε πριν μαγειρευτεί. Δηλαδή να καταναλωθούν γενναία και θερμίδες. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σου ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Εννοείται. Και σε εσένα και στην οικογένεια και στους ανθρώπους που σε στηρίζουν. Και μια υγιή έτσι, χρονιά και απόλυτα επιτυχημένη και μακάρι να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι και αν μπορείς και μέσα από τις εμφανίσεις σου να κερδίζεις αυτό που κερδίζεις μέχρι στιγμής, το να είσαι βασικός στον ΠΑΟΚ και εννοείται και μια επιτυχία με την ομάδα, νομίζω ότι
αυτός ο στόχος του πρωταθλήματος πρέπει να το έχετε καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και τον θέλει και πάρα πολύ ο κόσμος. Οπότε μακάρι να είστε και πολύ τυχεροί και μαζί με τη σκληρή τη δουλειά να καταφέρετε στο τέλος να τον πετύχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Την υγεία του πάνω απ' όλα, να περνάει καλά αυτές τις όμορφες στιγμές, τις οικογενειακές στιγμές. Και ό,τι καλύτερο εύχομαι σε όλους σας. Να είσαι καλά. Υγεία και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά. Καλά Χριστούγεννα.